Όχι, ρε παιδιά, δεν μπορεί. Η έντονη διαμαρτυρία που εξέφρασε μέσω διαβήματος η Ελλάδα προς τη Σερβία και την Ουκρανία αναφορικά με τη φύση του επικίνδυνου φορτίου που έφερε το Αντόνοφ, που συνετρίβει έξω από την Καβάλα, εντείνει τις συζητήσεις για το αν ήταν υποχρεωτική η δήλωσή του. Το σχέδιο της έγραφε επικίνδυνο φορτίο. Το τι είναι το επικίνδυνο φορτίο δεν το αναφέρει. Συνήθως γράφει κατηγορίας 2,4 που βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, το 2,4 αναφέρεται σε εκρηκτικές ύλες, σε πυρομαγικά. Το γεγονός ότι το αεροσκάφος κουβαλούσε αδήλωτο οπλισμό μπορεί να αποτελεί και την απάντηση στο ερώτημα γιατί ο κυβερνήτης ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου πως θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο αναχώρησης, αυτό της ΝΙΣ της Σερβίας δηλαδή, μόλις διαπίστωσε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα. Εγώ είμαι εγώ πιλότος με τέτοια φορτίο, δεν κατέβαινα στην Ελλάδα. Όχι για κανένα λόγο. Η γραφειοκρατία για να το αποδεσμεύσει στη συνέχεια μπορεί να πάρει μήνες. Στρατιωτικοί κύκλοι προσθέτουν ότι ο χειριστής του αεροσκάφους έχασε πολύτιμο χρόνο με την επιλογή του να κινηθεί μέχρι ανοιχτά του Αγίου Όρους και να πραγματοποιήσει αναστροφή, παρότι το πρόβλημα στο τέταρτο κινητήρα διαπιστώθηκε νωρίτερα. Γνώριζε ότι από τη στιγμή εκείνη, βάσει των κατασκευαστικών οδηγιών, είχε 12 λεπτά για να προσγειώσει το αεροσκάφος. Εκείνος χρειάστηκε 20 λεπτά για να κάνει την αναστροφή. Η απόφαση ήταν στη στιγμή που το αεροσκάφος στρέφει στο ύψος περίπου του άκρου, του νοτιότερου άκρου της Χερσονήσου του Άφου. Αν σε εκείνη τη στιγμή αποφασίζει ο κυβερνήτης ή οι χειριστές να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο της Καβάλας, το οποίο απέχει 46 μίλια πάνω από θάλασσα, δηλαδή η συντομοτέρα και η ασφαλεστέρα οδός, σημαίνει ότι το αεροσκάφος θα είχε προσγειωθεί στη Χρυσούπολη, στο αεροδρόμιο, διεθνές αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος. Το σενάριο της απόρριψης υλικού στη θάλασσα θεωρείται απίθανο λόγω της ταχύτητας που είχε αναπτύξει το μοιραίο Αντόνοφ. Είχε μια ταχύτητα πάνω από 250 μίλια σε όλη την πτήση του μέχρι την πρόσκρουσή του, εκεί περίπου ήταν, για να ανοίξει πόρτα που είναι πίσω στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, πρέπει η ταχύτητα να είναι κάτω από 190 μίλια. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Οφείλονται άμεσα καθαρές απαντήσεις. Είναι αδιανόητο η Ελλάδα να διακινδυνεύει στέλνοντας όπλα στην Ουκρανία και αυτά να είναι πιθανό να καταλήγουν μαζί με άλλων χωρών στη μαύρη αγορά. Να υπάρξει αναλυτική και πλήρης ενημέρωση των πολιτών για μια σειρά ερωτημάτων που αφορούν στη διαδρομή του αεροσκάφους, την προέλευση και τον προορισμό του, τις συνθήκες της πτώσης του και ιδιαίτερα την ακριβή ταυτότητα και τον βαθμό επικινδυνότητας του φορτίου. Τόσο το φορτίο και η διαδρομή που εκτελούσε το αεροσκάφος Αντόνοφ, όσο και οι συγκεκριμένες πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με το συμβάν, δημιουργούν τουλάχιστον ανησυχία και εύλογα ερωτηματικά που πρέπει να απαντηθούν. Σχέδιο πτήσης από τη Σερβία απευθείας στην Ελλάδα δεν είχε δοθεί. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, στο σχέδιο πτήσης δεν έχουμε τα περιεχόμενα, αλλά στο γυροκοντρόλ υπάρχει. Αλλά το γυροκοντρόλ είναι πράγματι ο φορέας ο οποίος διανέμει, υποδέχεται και διανέμει τα σχέδια πτήσης σε όλη την Ευρώπη. Και όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη. Η συντριβή σε απόσταση ενός χιλιόμετρου από κατοικημένες περιοχές και η καύση εκρηκτικών και μεταλλικών υλικών που αυτή επέφερε πρέπει να επεκτείνει και τις έρευνες στην περιοχή. Αυτό που υπάρχει, αν υπάρχει κάτι, θα είναι στο έδαφος και στο νερό. Και γι' αυτό λέω είναι καλό να υπάρχει η δημοτοληψία, η περιβαλλοντική και σε βάθος χρόνου ενός-δύο μηνών η δημοπρασία σε γεωργικά προϊόντα της περιοχής. Οι κάτοικοι παραμένουν ανήσυχοι και αναμένουν αποτελέσματα τελικών ερευνών.